στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουμε 100.000 μετανάστες που φιλοξενούνται είτε σε δομές φιλοξενίας, είτε σε διαμερίσματα, είτε σε ξενοδοχεία. Είναι πλέον το 1% του πληθυσμού. Κατά συνέπεια, είναι δεδομένο ότι θα έχουμε κρούσματα και στους μετανάστες που διαμένουν σε αυτές τις δομές. Εφαρμόζουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα. Από την 1η Μαρτίου έχουμε αποκλείσει από τις υφιστάμενες δομές των νησιών τις νέες αφίξεις, ώστε να μην υπάρχει εισαγωγή του ιού. Έχουμε προχωρήσει σε αυστηρά μέτρα περιορισμού της κίνησης. Έχουμε προχωρήσει σε τοποθέτηση υγειονομικών οικίσκων στις δομές, ώστε να μπορούν να γίνονται έλεγχοι σε όσους έχουν συμπτώματα και να περιορίζεται η κινητικότητα και παράλληλα να υπάρχει ένας χώρος καραντίνας. Και έχουμε προχωρήσει και στην ενημέρωση του διαμένοντων. Έχουμε ενισχύσει τα μέτρα καθαριότητας, έχουμε ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας. Από εκεί και πέρα είμαστε έτοιμοι με ειδικό σχέδιο, οπουδήποτε υπάρξουν κρούσματα, να ενισχύσουμε την προστασία και τη φύλαξη.